Τον κύριο Μανώλη Χρυστοδουλάκη από το κίνημα αλλαγής. Η ΠΑΣΟΚ, κύριε Χρυστοδουλάκη, πώς θα λέμε από σήμερα, για να τους δούμε. Και να μας πει ο κύριος Χρυστοδουλάκης, πώς θα λέμε από σήμερα. Στο συνέδριο θα τα δούμε τον Μάρτιο. Ακόμα λέει Κινάλ. Και τα δύο είναι έτσι κι αλλιώς και πάντα ήταν. Τώρα, αν υπάρξουν αλλαγές, θα τα δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Για να μην μπερδευόμαστε, γιατί έχει και τη μάχη προϋπολογισμού στη Βουλή. Να μην μπερδεύεστε. Μετά την εκλογή του νέου αρχηγού. Καλή σας μέρα. Στον κύριο Χρυστοδουλάκη. Κύριε Χρυστοδουλάκη, τι λέτε τώρα εσείς για όλη αυτή την αναταραχή που επικρατεί? Δεν ξέρω αν είναι απαρνητές, αντιεμβολιαστές τώρα αυτές οι εικόνες. Μην βγάλουμε συμπεράσματα, αλλά. Εδώ βλέπουμε τις εικόνες με τους λεγόμενους θεματοφύλακες, με τις στρατιωτικές στολές, με τα όπλα στα χέρια που ποζάρουν και το ένα και το άλλο, όλα αυτά τα περίγραπτα που έκαναν εδώ και καιρό και κατέληξαν να συλλάβουν τον διευθυντή του σχολείου. Τι λέτε, τι πήγε λάθος? Καταρχάς θέλω να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου και εγώ από την πλευρά μου στους οικείους του Γιώργου Τράγκα. Και νομίζω με την αφορμή αυτή πρέπει όλοι μας να επαναλάβουμε ένα κάλεσμα σε όλους τους πολίτες, φυσικά ειδικά στους μεγαλύτερες ηλικίες και στις ευπαθείς ομάδες, να πάνε να εμβολιαστούν. Γιατί ο εμβολιασμός σώζει ζωές, σώζει από τη βαριά νόση και φυσικά και περιορίζει και τη διασπορά του ιού. Και αυτό το μήνυμα πρέπει να είναι οριζόντιο, ενιαίο και χωρίς αστερίσκους συνολικά από όλους και φυσικά και από τα πολιτικά κόμματα και από το πολιτικό μας σύστημα. Τώρα, προφανώς αυτές οι εκφράσεις, είτε αφορούν αντιεμβολιαστές, είτε αφορούν δημοσιολογούντες με ασαφείς καταγγελίες, προφανώς και δυστυχώς δεν συμβάλλουν ακριβώς στον κοινό μας στόχο. Αυτό λοιπόν απαιτεί και είναι σαφές ότι όσοι επενδύουν στο να δηλητηριάζουν την κοινωνική συνοχή και ευρύτερα την προσπάθεια απέναντι στην πανδημία, με διάφορες θεωρίες συνωμοσίας, αντιεπιστημονικές και διηγείοντας κατώτερα αισθήματα, με αποτέλεσμα δυστυχώς από ό,τι φαίνεται, όταν έχουμε ένα υψηλό ποσοστό ανεμβολιαστών πολιτών στην Ελλάδα, φυσικά δεν είναι όλοι με τέτοια χαρακτηριστικά. Κάποιοι είναι καλοπροαιρέτοι, αμφιβολίες απλά και φοβίες, στους οποίους πρέπει να πείσουμε. Αλλά υπάρχει και μια μικρή μερίδα η οποία δυστυχώς δρά φαίνεται ανεξέλεκτη. Εκεί είναι αυτονόητη και η κρατική παρέμβαση και η εισαγγελική παρέμβαση να θωρακίσουμε την κοινωνία μας από τέτοιου είδους περιστατικά. Απλά, επειδή κύριε Παυλόπουλο το είπατε πάρα πολύ σωστά πριν, ότι αυτή η συνένεση που όλοι μας πρέπει να επιδιώκουμε αφορά όλους μας και αφορά και την κυβέρνηση. Και το λέω αυτό γιατί δυστυχώς, ειδικά το τελευταίο χρονικό διάστημα, είχαμε φαινόμενα έκφρασης αλαζονίας. Και ειδικά σε μια συγκυρία στην οποία στην Ελλάδα, στη χώρα μας, η διαχείριση της κρίσης και της πανδημίας δεν πάει καλά. Υπάρχουν ελλείμματα και στην εφαρμογή κυρίως των μέτρων ελέγχου της διασποράς του ιού. Υπάρχουν ελλείμματα στη στήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας, όταν βαφτίζουμε μονάδες εντατικής θεραπείας, χώρους χειρουργείων και χώρους ανάνευσης, που απλά προσθέτουμε ένα αναπνευστήρα για να βγαίνουν τα νούμερα και να λέμε ότι κάτι παραπάνω κάναμε, την ίδια στιγμή που οι συμπολίτες μας διασωληνώνονται εκτός μονάδων εντατικής θεραπείας. Και υπάρχουν και αντιφατικά μηνύματα ως προς τον χειρισμό του εμβολιαστικού προγράμματος. Να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Έγινε ένας πολύ μεγάλος λόγος για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού στους άνω των 60. Ναι. Και εμείς, επειδή είμαστε καθαροί απέναντι στον εμβολιασμό, ταχθήκαμε υπέρ του θέματος αυτού, παρόλο που θέσαμε συγκεκριμένα ζητήματα που διαφωνούσαμε, όπως για παράδειγμα το θέμα των ανισοδύτων που προκύπτει από το πρόστιμο των 100 ευρώ, το οποίο θα μπορούσε μάλιστα να είναι και κλιμακωτό. Όμως, εμείς θέσαμε από την πρώτη στιγμή την αλλαγή της προτεραιοποίησης των κριτηρίων. Πρέπει να σημειώσουμε, κυρία Χρυστοδουλάκη, ότι ενώ κοντεύουμε στην εκπνοή του τελεσυγράφου, της προθεσμίας δηλαδή, από τους 560.000 μόνο 100.000 έχουν κλείσει ραντεβού ή έχουν εμβολιαστεί. Και αυτό, κύριε Οικονόμου, να το σχολιάσετε μετά. Όχι, δεν σας αφαιρώ το λόγο, κύριε Χρυστοδουλάκη. Μια επισήμανση έκανα πως επίρρωση είναι αυτό που λέτε. Μόνο 100.000 από τους 560 έχουν παρακινηθεί από το κατοστάρικο. Αυτό ακριβώς συνηγορεί σε δύο πράγματα. Πρώτον, στην δική μας επιμονή τουλάχιστον σε θετικά μέτρα για τον εμβολιασμό. Θετικά μέτρα μπορούν να είναι κινητά συνεργεία και κλιμάκια για να φτάσει ο εμβολιασμός παντού, ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές, αλλά και η αποκέντρωση της διαδικασίας και ενεργός ρόλος και στα περιφερειακά και στα αγροτικά ιατρία και στους τοπικούς γιατρούς, οι οποίοι κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον έχουν αυξημένο λόγο και αυξημένη βαρύτητα ως προς την αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη τους στις τοπικές κοινωνίες και μπορούν να έχουν ένα καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία και την προσπάθεια αυτή. Και το δεύτερο έχει να κάνει με ένα θέμα προτεραιοποίησης των κριτηρίων, αυτό που ήθελα να επισημάνω και πριν, για την αντίφαση που λέει ότι δεν γίνεται ο αστυνομικός, ο οποίος έρχεται να με ελέγξει εμένα για το αν έχω πιστοποιητικό εμβολιασμού σε ένα χώρο εστίασης, ο ίδιος να είναι ανεμβολίαστος. Και ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο, εμείς θέσαμε από την πρώτη στιγμή την ανάγκη επέκτασης της υποχρεωτικότητας
όχι καταρχάς με ηλικιακά κριτήρια, αλλά με κριτήρια που αφορούν επαγγελματικές ομάδες οι οποίες έρχονται σε άμεση επαφή με τους πολίτες. Εδώ δυστυχώς η κυβέρνηση έδειξε. Και εδώ το ίδιο και δυστυχώς, για τους εργαζομένους έδειξε... στην εστίαση, συνεπώς. Που ελέγχουν. Φυσικά και σε άλλες κατηγορίες, όχι μόνο σε αυτές, και σε άλλες κατηγορίες. Τώρα κύριε Οικονόμου, και αυτό που λέει ο κύριος Χρυστοδουλάκης το έχει πει και ο ΣΥΡΙΖΑ, η αξιωματική αντιπολίτευση.